Το φεγγάρι καθυλωτικό. Για τους φίλους του ουρανού, σήμερα ξημερώματα, χρωματίζεται κόκκινο σαν ματωμένο. Δύο φυσικά φαινόμενα ταυτόχρονα. Η υπερπανσέλινος, στη διάρκεια της οποίας η σελήνη φαίνεται 14% μεγαλύτερη και 30% φωτεινότερη. Και η ολική έκλειψη σελήνης. Το φαινόμενο της έκλειψης σελήνης είναι όταν η Γη παρεμβάλλεται μεταξύ του ήλιου και της σελήνης και έτσι πλέον η σελήνη δεν βλέπει τον ήλιο. Δηλαδή σε κάποια φάση η σελήνη θα αρχίσει να κρύβεται πίσω από τη Γη. Αυτό θα έχει ως συνέπεια να αρχίσει η σελήνη να αλλάζει χρώμα και γίνεται πορτοκαλιά. Η σκιά της σελήνης αποκτά κουκκινοπή απόχρωση. Αυτό οφείλεται σε ένα φυσικό μηχανισμό, παραπλήσιο με αυτόν που χρωματίζει και τα κόκκινα δειλινά. Μπορούμε να το δούμε διαγυμνό οφθαλμού, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και μάλιστα θα είναι ορατόν από όλη την Κύπρο. Φαινόμενο θα είναι ορατόν σε όλον τον κόσμο την ίδια στιγμή, συγχρόνως. Υπερπανσέλινος και ματωμένη υπερπανσέλινος θα γίνουν ορατές λίγο πριν την ανατολή του ήλιου. Το φαινόμενο θα διαρκέσει αρκετή ώρα. Θα ξεκινήσει από τις 4 και 7 το πρωί, γύρω στις 5 και 47 θα είναι στην κορύφωσή του. Και θα συνεχίσει μέχρι να ανατύλει ο ήλιος πλέον και απλά επειδή δεν θα βλέπουμε τη σελήνη θα σταματήσουμε να το παρακολουθούμε. Η ματωμένη υπερπανσέλινος στις 28 Σεπτεμβρίου έρχεται να συμπληρώσει μια σειρά 4 ματωμένων φεγγαριών. Η αποκαλούμενη από τους αστρολόγους τετράδα είναι ένα σπάνιο φαινόμενο που έχει συνδεθεί με θρύλους και προφητείες για το τέλος του κόσμου. Κατά τη διάρκεια του περασμένου αιώνα, το φαινόμενο αυτό παρατηρήθηκε μόλις 5 φορές, με τελευταία το 1982. Ανάλογο φαινόμενο ξανά το 2033.